αν και δεν είναι εδώ, πριν λίγο ακούσαμε την κυρία Γκάγκα, την Υφυπουργό Υγείας, που τοποθετήθηκε για μια σειρά από ζητήματα από υγείας και με αφορμή φυσικά την εξέλιξη της πανδημίας. Πραγματικά αποτελούν πρόκληση τα όσα υπόθηκαν από την ίδια. Αλήθεια, έχετε σχέση με την πραγματικότητα? Λοιπόν, το τι τραβάει ο κόσμος, το τι οι ασθενείς ή οι υγειονομικοί, ξέρετε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία? Και βέβαια ακούσαμε, δεν θα τα πιάσω όλα, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο νομοσχέδιο, στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε. Το ότι 1.500 ασθενείς, άρρωστοι, συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, όπως θέλετε πείτε, δεν επέζησαν, άρα πέθαναν, γιατί δεν υπήρχαν κλίνες μεθ από πέρυσι το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο του 2021, σύμφωνα με το πόρισμα τσόδρα λίτρα. Αυτό σας λέει κάτι? Ποιος θέει γι' αυτό? Ποιανού είναι οι ευθύνες αυτές? Αλλά η κυρία Γκάγκα στην 8η Επιδημιολογική νοσηλεύει, από ό,τι μας είπε, νοσήλευε, γιατί τώρα είναι υπουργός, νοσήλευε και διασωληνωμένους εκεί παθαλάμους κοινής νοσηλείας, όπου νοσηλεύονται πνευμονολογικοί ασθενείς. Λοιπόν, όχι μόνο πρόκληση, και φυσικά τα ποσοστά του σε ό,τι αφορά τα χειρουργεία που μας είπε, ανέφερε το παράδειγμα του Ηρακλείου, την κατάσταση επειδή πήγε και στη Θεσσαλία, από τη Θεσσαλία μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη και πάει λέγοντας, που έχουν σταματήσει τα χειρουργεία ή έχουν αναστείλει, συγγνώμη, τη λειτουργία τους κατά 80%. Με μια σειρά αποφάσεις, τα ξέρει αυτά, τα έχει στο γραφείο της, το Υπουργείο, η Υπουργή κτλ. Με μια σειρά από αποφάσεων υπεαρχών, διοικητών νοσοκομείων. Στη λογική δηλαδή μετατροπής των νοσοκομείων σε μονοθεματικά ή κορονονοσοκομεία, αυτό δεν το ξέρει? Και τι μας είπε αυτό το βήμα? Ότι όλα στην ουσία βαίνουν καλώς, πάνω κάτω έστω. Και ότι η κυβέρνηση προσπαθεί. Αυτό έλειπε να μην προσπαθούσε. Αλλά μένει στην προσπάθεια. Τα αποτελέσματα ποια είναι? Και βέβαια, ποιες είναι οι ευθύνες? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, κύριε Πρόεδρε, οι ανεπαρκείς δαπάνες, οι νέες περικοπές που προβλέπονται για την υγεία, νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κατά 279 εκατομμύρια. Όχι μόνο δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα υγείας του λαού μας, αλλά παράλληλα δείχνουν, συγχρόνως δείχνουν, πως δεν πρόκειται να αναλυθεί από το κράτος η αποκλειστική ευθύνη χρηματοδότησης όλων των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, των άλλων ασθενειών, της λήψης ουσιαστικών μέτρων για τη δημόσια υγεία, των συνθήκων υγείας και ασφάλειας, αλλά και της ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στην ουσία παραμένουν στο ακέραιο, και αυτό επιβεβαίωσε με την τοποθέτησή της η κυρία Γκάγκα, απαραμένουν στο ακέραιο και συντηρούνται όλοι εκείνοι οι όροι που διαχρονικά διαμόρφωσαν ένα σύστημα υγείας αναντίστοιχο των σημερινών δυνατοτήτων και αναγκών του λαού μας για την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του. Έτσι λοιπόν, ακόμα και ο ισχυρισμός της κυβέρνησης πως δεν υπάρχει μείωση αλλά αύξηση κονδυλίων που δόθηκαν λόγω του κορονοϊού, αποτελεί όχι μόνο πρόκληση, αλλά ένα τεράστιο ψέμα. Και εδώ οι πολιτικές ευθύνες τόσο της σημερινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, όσο και όλων των προηγούμενων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πιο παλιά Νέας Δημοκρατίας, είναι τεράστιες, ανεξάρτητα της επιμέρους διαφοροποίησης τους, αφού στήριξαν και στηρίζουν απαρέγκλιτα την αντιλαϊκή πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία, στο πλαίσιο της ανάπτυξης που έχει ως ατμομηχανή της τους επιχειρηματικούς ομίλους. Εξάλλου, στρατηγικά, τόσο η κυβέρνηση, τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα άλλα κόμματα, τα αστικά κόμματα, συμφωνούν με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δραστική μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, που σημαίνει υποχρηματοδότηση από το κράτος για τη λειτουργία, στελέχους, εξοπλισμό των δημόσιων μονάδων υγείας και ταυτόχρονα δραστικό περιορισμό των δωρεάν παροχών στους ασθενείς από τις δημόσιες μονάδες υγείας και τον ΕΟΠΗ, που ερίστο εμπαρόδο οι παροχές του μειώνονται στο νέο προϋπολογισμό κατά 245 εκατομμύρια. Αυτή λοιπόν είναι η βασική αιτία που το αποτέλεσμα όλων των σχεδίων διαφορετικών κυβερνήσεων οδηγεί από το κακό στο χειρότερο, τους όρους ζωής και υγείας του λαού. Και ακριβώς η περίοδος της πανδημίας με τα τραγικά αποτελέσματα για το λαό απέδειξε πως η ανάπτυξη του συστήματος υγείας στο πλαίσιο
της καπιταλιστικής οικονομίας και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων είναι ασύμβατη και σε αντιπαράθεση με τις λαϊκές ανάγκες. Ανέδειξε όμως και τις τεράστιες αντιφάσεις και αντιθέσεις του συστήματος που όλοι σας υπηρετείτε. Το γεγονός δηλαδή πως όσο διευρύνονται οι δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολυάρισμου υγειονομικού προσωπικού, τόσο περισσότερο διευρύνεται η δυσκολία από το λαό να τα αξιοποιήσει. Και ακριβώς αυτό αντανακλά και τα όρια αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος, που διευρύνει την απόσταση ανάμεσα στις σημερινές δυνατότητες και στους όρους αξιοποίησης τους από το λαό. Και η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο, αφού αυτή η πολιτική που μας οδήγησε στη διαμόρφωση αυτού του άθλιου και επικίνδυνου συστήματος υγείας για το λαό όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά παρουσιάζεται από την κυβέρνηση και ως λύση. Αυτό ακούσαμε έστω επιγραμματικά από την κυρία Γκάγκα πριν λίγο. Εμείς όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα, όταν λέμε για σύστημα υγείας, εννοούμε συνδυαστικά τις δημόσιες μονάδες υγείας και τις παροχές υπηρεσιών υγείας και κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες με την κρατική χρηματοδότηση ενισχύουν τη δωρεάν περίθαλψη του λαού. Προκύπτει κάτι τέτοιο από τα στοιχεία του προϋπολογισμού? Όχι. Πρώτον, από πουθενά δεν προκύπτει ότι οι κρατικές δαπάνες συνιστούν ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας με υγειονομικό προσωπικό. Ανακύκλωση και το πολύ πολύ οι μόνιμες θέσεις που εξαγγέλει και ξαναεξαγγέλει η κυβέρνηση, που είναι σταγόνα στον ωκεανό, θα έρθουν να αντικαταστήσουν ένα επικουρικό προσωπικό. Δεύτερον, από πουθενά δεν προκύπτει ούτε καν στοιχειώδης ενίσχυση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε υποδομές, προσωπικό και άλλα. Αντίθετα, για το 2022 περικοπεί 140 εκατομμύρια. Αλήθεια, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για το λαό μας, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, εάν υπήρχε ένα αναπτυγμένο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για εκπαίδευση του πληθυσμού στα μέτρα προφύλαξης, με ιδιαίτερο προσανατολισμό στα πιο ευάλωτα τμήματα ηλικιωμένους, θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε, χρόνιους ασθενείς κτλ. Για προσωποποιημένη παρέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν φόβοι, ερωτήματα σχετικά με τον εμβολιασμό. Και εδώ τι αναδεικνύεται? Πως οι ελλείψεις σε προσωπικό όπως και οι ελλείψεις υγειονομικών ορισμένων ειδικοτήτων αποτελούν πλευρές του ίδιου αντιλαϊκού νομίσματος. Είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας, της έμφυτης αδυναμίας της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας να σχεδιάσει και να κατανείμει τον αναγκαίο αριθμό υγειονομικών κατά κλάδο, ειδικότητες κτλ. Αφού δεν μπορεί να έχει ως κριτήριο το ποιες είναι οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες του λαού. Έτσι, από τη μία δεν γίνονται μόνιμες προσλήψεις διότι κοστίζουν και από την άλλη δεν εκπαιδεύονται γιατροί, νοσηλευτές, όσοι δηλαδή απαιτούνται, διότι το κριτήριο όλων σας είναι πως αυτό που λέτε, δεν μπορούμε να έχουμε προσωπικό και υποδομές που θα παραβαίνουν τον κανόνα κόστους ωφέλους. Αποτέλεσμα, να έχουμε σε διάφορες περιοχές την εξής αντίφαση. Είτε να υπάρχουν ελλείψεις ειδικοτήτων και υποδομών και ο λαός να μην έχει περίθαλψη, είτε να υπάρχει πληθώρα ειδικοτήτων και υποδομών, αλλά η αξιοποίησή τους από ένα σημαντικό μέρος του λαού να είναι δύσκολη έως αδύνατη. Και επίσης, πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση, τα πράγματα για το λαό μας, εάν η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας επιτελούσε τον ουσιαστικό της ρόλο, δηλαδή την πρωτογενή πρόληψη. Όμως γι' αυτό απαιτούνται φυσικά χιλιάδες υγειονομικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα για να στελεχώσουν τις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό όμως για τον καπιταλισμό, το σύστημα δηλαδή που υπηρετείται, αποτελεί απαράδεκτη σπατάλη, αφού θα πρέπει να διαθέτει λεφτά στους υγιείς για να μην αρρωσταίνουν. Και ακριβώς αυτή η αντίληψη εκφράζεται και στον φετινό κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, από πουθενά δεν προκύπτει, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ότι οι ασθενείς δεν θα συνεχίσουν να πληρώνουν εξ ολοκλήρου ή σε ποσοστό για μια σειρά εξετάσεις, φυσιοθεραπείες για παράδειγμα, πρόσθετες υπηρεσίες ειδικής αγωγής και πάει λέγοντας. Επίσης, τέταρτον, οι δαπάνες που προβλέπονται για τα προνοιακά ιδρύματα και τα διάφορα προνοιακά επιδόματα καταδεικνύουν την προνοιακή άθλια πολιτική σας. Και όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά ενδεικτικά αναφέρουμε επιβεβαίων πως οι 100 νεκρών και το
προδιαγεγραμμένο έγκλημα με τις τεράστιες ελλείψεις κλινών ΜΕΘ, εις παραλλασμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που υπονομεύει ακόμα και τον αναγκαίο μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού, τα νοσοκομεία ρημαδιό δεν είναι αποτελέσματα της πρωτοφανούς πίεσης που ασκείται στο σύστημα υγείας, αλλά αποτελέσματα της ίδιας πολιτικής, της ίδιας στρατηγικής που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις. Ενώ συνεχώς τα μειούμενα κονδύλια προς τα νοσοκομεία, τις δομές υγείας αποτελούν σπρόξιμο πελατείας προς τον ιδιωτικό τομέα, δωράκι για τις μπίνες των κλινικαρχών. Και όλα αυτά εξελίσσονται σε μία περίοδο που εξειδίκευση στον χώρο της υγείας παίρνει τεράστιες διαστάσεις, γεγονός που απαιτεί βαθύτερη και πιο συστηματική συνεργασία, ενιαία αντιμετώπιση ασθενών και ασθενειών από τους υγειονομικούς και τις οργανωμένες μονάδες υγείας. Οι εξελίξεις, κλείνω κύριε Πρόεδρε, οι εξελίξεις και στον χώρο της υγείας επιβεβαιώνουν πως ο λαός έχει μπροστά του ή το δρόμο που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ή το σημερινό που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα. Επομένως, για να υπάρξει λύση από τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων και στην υγεία, το φάρμακο, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα χρειάζεται με τον αγώνα τους πολιτικά να τιμωρήσουν το σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα και τους υποστηρικτές του. Να δυναμώσουν τον αγώνα για την ανατροπή του, για να καταγυρθούν και οι αντικειμενικοί όροι που επιδεινώνουν συνολικά τους όρους ζωής. Στο χέρι τους είναι, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.